Καλημερίζω τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, κύριο Καρτσονάκη. Καλημέρα σας. Με την ευχή να είστε καλά. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Αρμονγκεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι γι' αυτό. Έχετε μπροστά σας και εσείς τον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με τα παιδιά. Ίδιες είναι οι αγωνίες να πάνε όλα καλά, με την ευχή να μην επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο οι υποψήφοι, γιατί ό,τι αγωνία έχουν και ό,τι άγχος έχουν τους φτάνει, έτσι δεν είναι? Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι τον αγώνα θα τον δώσουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους, και εμείς αυτό που κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα τους, να τους στηρίζουμε και να τους υποστηρίζουμε σε αυτή την προσπάθεια, στο διάβασμά τους και σε όλο αυτό που κάθε οικογένεια, όλες οι οικογένειες και οι δικές μας νομίζω το έχουν περάσει. Και είναι ένας ωραίος αγώνας για την εξέλιξη κάποιου έφηβου στο πρώτο στάδιο της ενήλικης ζωής του. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης λοιπόν για άλλη μια χρονιά, εδώ και αρκετό καιρό όπως κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες και ενέργειες ώστε να είναι όλα έτοιμα στο κομμάτι το διοικητικό, το οργανωτικό, ώστε τα παιδιά πρώτη μέρα που θα μπουν στην αίθουσα να νιώσουν αυτή την απαραίτητη ασφάλεια για να αποδώσουν το μέγιστο του διαβάσματος που έχουν κάνει και τις μελέτες στο τρέχον σχολικό έτος. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, τα στελέχη τα οποία ασχολούνται, οι διευθυντές εκπαίδευσης φυσικά και εγώ, είμαστε δίπλα στα παιδιά, στις οικογένειές τους. Και βεβαίως, και σε αυτό το σημείο να το πούμε, ότι για μια χρονιά θα έχουμε την ενεργοποίηση, έχουμε ήδη την ενεργοποίηση της γραμμής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων των τεσσάρων και δασί, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου. Να δώσω λίγο τα τηλέφωνα για εκείνους που σας ακούν και ενδιαφέρονται για τη στήριξη των ιδίων των παιδιών τους. Και δασί Ηρακλείου 281-0215-032, Λασιθίου 2841-082-480, Ρεθύμνου 2831-035-185, Χανίων 2821-050-492. Μπορούν από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή να απευθύνονται στα κεδασί. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα έτσι ώστε να παίρνουν αυτή την στήριξη. Δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπατε και εσείς στην αρχή κύριε Καρτσονάκη, που γίνεται αυτό, δηλαδή να υπάρχουν οι γραμμές στήριξης. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι στηρίζουν, βοηθούν πολύ περισσότερο με τους φόβους, με το άγχος των υποψηφίων και των οικογενειών, και από τα στοιχεία προηγούμενων ετών φαίνεται τη μεγαλύτερη αγωνία να την έχουν οι γονείς, οι οικοί δηλαδή των παιδιών, οι ίδιοι υποψήφοι, και κατά πόσο απευθύνονται στις γραμμές που λειτουργούν στα κεδασί? Κοιτάξτε, υπάρχει μια κατανομή και σε οικογένειες, στους γονείς δηλαδή και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στα παιδιά. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο, ότι γίνεται με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης και τη στήριξη των τεσσάρων και δασί, αλλά έτσι όπως έχει ενημερωθεί, έχουμε ενημερώσει με δελτίο τύπου πανελληνίως, δεχόμαστε και τηλέφωνα εκτός Κρήτης φυσικά, έτσι. Δεν είναι ότι αν πάει κάποιος από μια περιοχή εκτός Κρήτης δεν θα το απαντήσουν. Τώρα, στα τηλέφωνα ποιοι απαντούν? Απαντούν στελέχη, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίες στελεχώνουν έτσι και αλλιώς τα κεδασί, ψυχολόγοι, και στηρίζουν εκείνη την κρίσιμη ώρα που κάποιος νιώθει την ανάγκη να ακούσει μια λέξη, μια κουβέντα που θα τον βοηθήσει να πάει λίγο παρακάτω, είτε είναι η οικογένεια που νιώθει μια πίεση, κάποιο μέλος της οικογένειας, είτε ο ίδιος ή η ίδια υποψήφια, εκείνη την ώρα μπορεί να νιώσει ότι υπάρχει αυτός ο όμος να ακουμπήσει, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Βεβαίως αυτό δεν είναι αρκετό για να γράψεις καλά. Για να γράψεις κάποιος καλά, έτσι, για να γράψεις κάποιος καλά φυσικά πρέπει να έχει μελετήσει. Όμως να νιώσει αυτό το ότι υπάρχει μια στήριξη και από τη δική μας πλευρά σε αυτή την προσπάθειά του. Οι ειδικοί λοιπόν πίσω από τις τηλεφωνικές αυτές γραμμές για να μπορούν να στηρίξουν υποψήφιους και οι οικογένειες. Εκείνο το οποίο εσείς από τη δική σας την εμπειρία ως εκπαιδευτικός, την πολύχρονη εμπειρία σας, αυτή την ώρα καταγράφεται, είναι πιο επικεντρώνεται
πού πολύ περισσότερο η αγωνία αυτή, το άγχος, ο βαθμός που θα θέλει να γράψει, η βάση πώς θα διαμορφωθεί, τα μόρια τα οποία χρειάζεται, τι είναι αυτό που τελευταία στιγμή κάνει τους υποψηφίους να είναι πραγματικά τόσο αγχωμένοι. Κοιτάξτε, αυτό διαφοροποιείται αναπερίπτωση. Δηλαδή, είναι για η διαφοροποίηση αυτή αφορά το τι στόχο έχει ο καθένας και η κάθε μία από τους υποψήφιους. Δηλαδή, εάν ο στόχος είναι μια συγκεκριμένη σχολή, ένα συγκεκριμένο τμήμα, άρα συγκεκριμένος αριθμός μορίων σε σχέση με τα περισσινά, ας πούμε, το άγχος, ναι, όπως είπατε, βεβαίως μπορεί να είναι, θα πιάσω εγώ τον απαραίτητο αριθμό μορίων ώστε να εισαχθώ σε αυτό το τμήμα που τόσο επιθυμώ. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι. Κάποιοι άλλοι όμως υποψήφοι μπορεί να έχουν άλλους στόχους. Όπως για παράδειγμα, εγώ θέλω να γράψω πάνω από ένα ορισμένο αριθμό μορίων και να έχω αρκετές επιλογές με αυτό τον αριθμό των μορίων και με βάση τους βαθμούς μου. Άρα είναι ένα διαφορετικό τύπου άγχος ή πίεση που πιθανό να νιώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν ως... να τους πιέζει το ότι δεν έχουν ολοκληρώσει όπως θα ήθελαν τη μελέτη τους, άρα δεν ξέρουν εν γέννη πώς θα πάνε στο γραπτό τους στο κάθε μάθημα ή σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Νιώθουν ότι έχουν κενά. Συνεπώς, κάποια οικογένεια νιώθει ότι δεν έχει προσφέρει όσα θα ήθελε στο παιδί της. Κάποια άλλη μπορεί να βιώνει μια στιγμή πίεση, στιγμία ενδοοικογενειακά, διότι την ώρα, ξέρετε, του διαβάσματος της έντασης, κάτι μπορεί να έχει γίνει. Συνεπώς, είναι διαφορετικά τα ζητούμενα κάθε τηλεφωνήματος. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι συγκεκριμένο για τον καθένα, αλλά αφορά τους στόχους και τη στιγμή, το μομέντο που νιώθει κάποιος ή κάποια πίεση. Γραμμές λοιπόν στήριξης που δέχονται τηλεφωνήματα υποψηφίων και γονιών από όλη την Ελλάδα. Όπως μας είπατε λίγο πριν, κύριε Καρτσονάκη, έτσι ώστε να μπορούν να βοηθηθούν και οι δύο πλευρές στο οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν ή νιώθουν εκείνη την στιγμή. Είπατε ότι κάνετε από τη δική σας την πλευρά το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να είναι έτοιμα όλα 1 και 2 του μήνα, έτσι. Βεβαίως, ξεκινάμε. Τότε, ξέρετε, έχει αποκτηθεί πια και από όλο το σύστημα πανελλαδικά, αλλά και από εμάς εδώ, την περιφερειακή συνεργασία των διευθύνσεων εκπαίδευσης, μια τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο θέμα. Και κάθε χρόνο κάνουμε τα πράγματα και έχοντας κάνει μια αξιολόγηση των περασμένων ετών, αν κάτι δεν ήταν στο 100% τα περασμένα χρόνια, να διορθώνεται. Όμως δεν έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια από τη μεριά την οργανωτική αυτή που σας λέω κάτι το οποίο να δημιούργησε πρόβλημα στους υποψηφίους. Και αυτό είναι το στοίχημά μας. Και νομίζω το κερδίζουμε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Να δώσουμε ακόμα μια πληροφορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξετάσεις στο πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου για το σχολικό έτος 23-24. Οι εξετάσεις θα γίνουν και για το γυμνάσιο, επιστρέψτε να πω, και στο Λύκειο. Και γυμνάσιο και Λύκειο θα γίνουν το Σάββατο. Και θα έχουμε Σάββατο 29 Απριλίου, εννοείται, συγγνώμη. Βεβαίως, 29 Απριλίου. Ναι, ναι. Η κοινωνική πίεση, θα έλεγα, των οικογενειών της πόλης είναι μεγάλη για το γυμνάσιο. Και φυσικά έχουμε και πολύ ένα αριθμό για συμπλήρωση των θέσεων, μεγάλο αριθμό, για το συμπλήρωση των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί στο Λύκειο. Γιατί ξέρετε, μεταξύ πρωτύπου γυμνασίου και πρωτύπου Λυκείου η συνέχεια είναι αυτόματη. Απλώς αν κάποιος μαθητής αποχωρήσει μεταξύ της τρίτης γυμνασίου και της πρώτης Λυκείου, έχουμε συμπλήρωση των θέσεων. Θα γίνουν λοιπόν οι εξετάσεις, οι γονείς έχουν κάνει τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα τη σχετική που υπάρχει και είμαστε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί το συντονίζουμε εμείς, έτοιμοι να υποδεχθούμε τους υποψηφίους για αυτές τις εξετάσεις. Πού θα γίνει ακριβώς, είπαμε? Αυτό θα γίνει στο δεύτερο, νομίζω. Να το δω αυτό. Αλλά είναι εξετάσεις οι οποίες κάθε χρόνο συντονίζονται και με τη βοήθεια του Επιστημονικού Συμβουλίου των δύο σχολείων. Μάλιστα. Λοιπόν, για να γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει και τις αιτήσεις και περιμένουν αυτή την ημέρα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ.
και για το ένα και για το άλλο θέμα. Ίσως για το δεύτερο, για τις εισαγωγικές εξετάσεις των προτύπων. Οι εξετάσεις υπάρχουν βεβαίως, όμως δεν θα περάσουν όλα τα παιδιά, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλη αυτή τη διαδικασία, όσοι και όσες δεν έχουν την επιτυχία που επιθυμούν, θα πρέπει να τη βιώσουν ως μια αποτυχία. Είναι μια πρόκληση, πολύ καλά κάνουν και συμμετέχουν. Μιλάω και ιδιαίτερα για τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία, την προεφηβική 12 ετών ή στο λύκειο αυτά των 15, δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι μια πιθανή μη επιτυχία είναι αποτυχία και πολύ περισσότερο και οικογένειες. Ωραία. Και φυσικά ισχύει και για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επειδή πολλές φορές... Είναι μία από τις πολλές μάχες που δίνουμε όλοι στη ζωή μας. Πάντα έτσι και είναι. Και να μοιραστώ και εδώ κάτι, ότι κι εγώ ως υποψήφιος είχα δώσει στην Ιωνίδιο και δεν είχα επιτύχει, διότι ήταν μία θέση και είμαστε 30 τότε. Συνεπώς αυτό όμως δεν καθόρισε πράγματα, απλώς ναι, είδα την εμπειρία, είδα πώς είναι τα πράγματα και βεβαίως τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Πάντα έτσι είναι τα πράγματα, να ό,τι έχει να κάνει. Να χαρούν αυτόν τον αγώνα και αυτή τη προκλήση τη ζωή. Αυτό το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω. Καλά κάνετε και το περνάτε. Ξέρετε ότι δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα μέσα από ένα σπίτι, μέσα από τους ίδιους τους υποψηφίους, με όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα, κύριε Καρτσονάκη, και είναι πολλές αυτές οι προκλήσεις. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Τα παιδιά τα οποία θα πετύχουν σε αυτές τις εξετάσεις για το πρότυπο γυμνάσιο Λύκειο Ηρακλείου, οδός Γιάννη Κορνάρου 17, εσταυρωμένο στο Ηράκλειο, έτσι, και σε περίπτωση που υπάρξουν θέσεις κενές, εκεί τι γίνεται? Τι εννοείται μετά τις εξετάσεις? Μετά τις εξετάσεις μπορεί να από τα 500 παιδιά. Α, από εκεί. Θα υπάρχει λοιπόν λίστα, με κλήρωση πάει μετά ή πάνε οι επιλαγόντες? Όχι, μετά υπάρχει λίστα, και μετά... ανάλογα τη σειρά που έχει το κάθε παιδί. Μάλιστα. Ωραία έτσι. Γιατί είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές τίθεται, τι θα γίνει με το αν υπάρξουν και νέες θέσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή καλημέρα δύναμη σας, και εσείς. Καλή συνέχεια. Και οι υποψήφοι. Καλημέρα.